Ιερό σε ναός Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, ο Βυζαντινός Αυτοκρατορικός Ναός του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά βρίσκεται βορειοανατολικά της Ακρόπολης. Είναι μια από τις ωραιότερες και πιο αγαπητές ιστορικές εκκλησίες της Πλάκας και σύμφωνα με ιστορικές πηγές το όνομα Ραγκαβάς ανήκει σε σημαντική οικογένεια της Κωνσταντινούπολης και της Αθήνας, της οποίας το γνωστότερο μέλος ήταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μιχαήλ ο Πρώτος ο Ραγκαβέ, 811 βασίλευσε έως 813. Η εκκλησία χτίστηκε κατά τον 10ο αιώνα, 1040 έως 1050 στη δεκαετία αυτή, από τον εγγονό του αυτοκράτορα Παύλο τον Ξηροποταμινό, ο οποίος αργότερα ανακηρύχθηκε και Άγιος στο Άγιον Όρος. Κατά τον 10ο αιώνα υπέστη σημαντικές αλλαγές και προσθήκες. Είναι ένα από τα σημαντικά μνημεία της Αθήνας. Ο ναός έπαιξε σημαντικό ρόλο στη Μεσαιωνική Αθήνα. Αρχικά ήταν ιδιωτικός ναός, αλλά αργότερα έως και σήμερα παραμένει ενοριακός ναός. Ο ναός απέκτησε τη σημερινή του μορφή μετά τις εργασίες συντήρησης το 1979. Εσωτερικό του ναού είναι μεγάλη παρασκευή και υπάρχει ο επιτάφιος και επάνω βλέπω μια ωραία τοιχογραφία αναγεννησιακή. Είναι η Αγία Τριάδα με τους τέσσερους Ευαγγελιστές. Είναι μια πάρα πολύ ωραία τοιχογραφία η οποία υπάρχει αναγεννησιακού ύφους Ναζαρινού και ολόκληρο το εσωτερικό του ναού του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά 10ος αιώνας, μια πάρα πολύ ωραία και σημαντική εκκλησία. Ο επιτάφιος της εκκλησίας είναι μεγάλη παρασκευή και φαίνεται εδώ και το τέμπλεο του ναού, έχει αναγεννησιακές εικόνες και ακριβώς επάνω από το τέμπλο είναι ο Τρούλος ο Μικρός, ο Αθηναϊκός, ο οποίος υπάρχει σε πάρα πολλές εκκλησίες της Αθήνας της εποχής 11ου-12ου αιώνος και ολόκληρη εκκλησία με τις προεκτάσεις φαίνεται. Έχει κόσμο λόγω της Μεγάλης Παρασκευής. Και πάλι βλέπουμε την πάρα πολύ ωραία τοιχογραφία, είναι η Αγία Τριάδα, Ναζαρινό, αναγεννησιακό ύφος, με τους τέσσερους Ευαγγελιστές, έχει συντηρηθεί οπωσδήποτε. Και εδώ βλέπουμε δίπλα στην Μητρόπολη είναι ο περίφημος και ωραίος ναός του Αγίου Ανδρέα στα γραφεία της Μητρόπολης στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών επί της Αγίας Φιλοθέης στο δρόμο. Ο ναός είναι αναγεννησιακός, 1850 περίπου. Υπήρχε παλαιότερος ναός ο οποίος έχει καταστραφεί και είναι στον Άγιο Ανδρέα τον Απόστολο και Απόστολο και μέσα βλέπουμε το ωραίο επίχρυσο τέμπλο, γυψοτεχνία είναι, αλλά είναι της εποχής αυτής, είναι πάρα πολύ όμορφο με ωραίες επιχρυσώσεις. Οι εικόνες του τέμπλου είναι αναγεννησιακές, ρωσικές, ναζαρινό ύφος, οι ωραίοι μέανδροι που συνηθίζονταν την εποχή του 1850 έως και το 1930 που σταμάτησε με τον Φώτη Κόντογλου και κατά τη γνώμη μου έκανε μεγάλη ζημιά ο Κόντογλου που σταμάτησε αυτό το ρυθμό. Οι πολύ ωραίες εικόνες του τέμπλου, ο Άγιος Απόστολος Ανδρέας, το τέμπλο όπως είπα είναι γυψοτεχνία, ο αρχιερατικός θρόνος ξυλόγλυπτος σε ωραίο μπαρόκα αναγεννησιακό ύφος, η εικόνα του μεγάλου αρχιερέως που υπάρχει και τη βλέπουμε εδώ και επάνω είναι και ο αετός, ο δικέφαλος του αετός, οι ωραίοι μαρμάρινοι κίονες κολόνες, η εξώθυρα του ναού με ένα ωραίο βιτρό που δίνει ωραία χρώματα στο ναό και πάλι φαίνονται οι μαρμάρινες κολόνες του ναού καθώς βλέπουμε και ολόκληρο εδώ το μεγαλείο του ναού το οποίο είναι χαρούμενο, αναγεννησιακό και εδώ ο μικρός Τρούλος με τους Ευαγγελιστές και τον Χριστό. Ο ωραίος κρυστάλλινος πολυέλαιος, 1850 έως 70 έχει γίνει η εκκλησία και εδώ γίνονται και λειτουργίες της Αρχιεπισκοπής και κατά τη χειροτονία των επισκόπων διαβάζονται και τα μηνύματα όπως είναι η διάταξη της χειροτονίας εις επισκόπους. Δύο ωραία προσκυνητάρια που υπάρχουν αναγεννησιακά. Φαίνεται η ομορφιά του ναού
Συνήθως τώρα οι εκκλησίες είναι όλες σε βυζαντινές, καρμπών, από μίμηση μία με την άλλη, ενώ αντίθετα αυτό είναι ένα και μοναδικό. Συνήθως και όταν μιμούνταν την αναγέννηση είναι πάντα το ένα διαφορετικό από το άλλο, ενώ τα βυζαντινά είναι σχεδόν ίδια, πανομοιότυπα το ένα με το άλλο. Είναι αναγεννησιακή η εκκλησία, καθώς τη βλέπουμε, και εκπέμπει μία χαρά, μία ανάλαφρη ομορφιά. Το τέμπλο της εκκλησίας πάλι φαίνεται, επιχρυσωμένο είναι, και εδώ είναι ο τρούλος, ο οποίος δεν έχει αναμένα τα φώτα και δεν φαίνεται καθαρά. Πάλι ο τρούλος δεν έχει αναμένα τα φώτα και δεν φαίνεται. Είναι οι τέσσερι ευαγγελιστές με το Χριστό που υπάρχουν. Και πάλι βλέπουμε την ωραία εκκλησία του Αγίου Ανδρέα επί της Αγίας Φιλοθέης.